Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι κοντά σας και αυτή την εβδομάδα με τις γλυκές νοθεσίες του Γέροντας Παϊσίου από τη μια μεριά και από την άλλη πολλές ποιοτικές και επίκαιρες, θα έλεγα, μουσικές επιλογές, γιατί όπως τα καταλάβατε είμαστε η εκπομπή Μνουσιφένιν, εργόδες εστίν, η εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Για την εκπομπή μας υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνος υφαίνειν, εργόδες εστίν». Εκεί θα βρείτε πολλές παλαιότερες εκπομπές στις αναρτήσεις μας, πολλά μουσικά θέματα, πάντα για τη βυζαντινή μας μουσική και όχι μόνο, και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες αναρτήσεις. Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακουστούν μέλη από την Κυριακή του Δευτέρου Ήχου, όπως λέμε, αναστάσιμα όρθρο του Δευτέρου Ήχου, καθώς και το δοξαστικό των Ένων του Αγίου Νικολάου, έτσι καθότι θα ψαλεί αυτή την Κυριακή. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε αναστάσιμο όρθρο του Δευτέρου Ήχου από τον Ματθαίο Τσαμγκυράνη. Oh.
Εξεγέρθηκε, Κύριε, ο Θεός.
Ακούσαμε μέλη από τον αναστάσιμο όρθρο του Δευτέρου Ήχου και από τον Ματθαίο Τσαμκυράνη, Θεός Κύριος, καθίσματα βαθμούς κτλ. Συμπεριφορά με διάκριση. Δηλαδή, γέροντα, όταν λέμε κάτι και δημιουργούνται αντιδράσεις, ξεκινάμε από εγωισμό, γίνονται και πολλές παρεξηγήσεις. Άλλα καταλαβαίνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Να εξετάζει όμως κανείς πάντοτε τον εαυτό του. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Από πού ξεκινώ? Πονάω γι' αυτό ή θέλω να το πω για να φανώ καλός, να επιδειχθώ? Αν κανείς εξαγνιστεί, τότε είτε θυμώσει, είτε φωνάξει, είτε κάνει μια παρατήρηση, τα ελαττήριά του θα είναι αγνά. Μετά πάνε όλα κανονικά, επειδή κινείται με διάκριση. Γιατί διάκριση είναι ο εξαγνισμός, ο θείος φωτισμός, η πνευματική διάβγεια. Επομένως, πώς να υπάρχει εγωισμός εκεί μέσα? Και όταν τα ελαττήρια είναι αγνά, ο άνθρωπος έχει ανάπαυση. Από αυτό θα διακρίνεται αν η κάθε ενέργειά σας είναι καλή. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο λέτε κάτι στον άλλον έχει ύφος διευθυντού. Έτσι και έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Μπαίνει ο εγωισμός και τον τεινάζετε τον άλλον στον αέρα. Αν υπάρχουν αγνά ελαττήρια και ταπείνωση, η παρατήρηση βοηθάει τον άλλον. Διαφορετικά μπαίνει ο εγωισμός και φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα. Να βγάλετε τον εαυτό σας από τον εγωισμό σας και τον εγωισμό σας από τις ενεργείες σας. Τότε θα κινήσετε όλο και με πιο αγνά ελαττήρια. Η αδιάκριτη συμπεριφορά τις περισσότερες φορές κάνει μεγαλύτερο κακό από τη συμπεριφορά των τρελών που έχουν το ακαταλόγιστο και σπάζουν κεφάλια, διότι οι αδιάκριτοι με τα κοφτερά τους λόγια πληγώνουν ευαίσθητες ψυχές και πολλές φορές τις τραυματίζουν θανάσιμα, γιατί τις φέρνει σε απόγνωση. Είναι και μερικοί που συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους. Δεν μπορούμε όμως σε μια δαχτυλίθρα να βάλουμε όσο βάζουμε σε ένα βαρέλι ή να φορτώσουμε ένα βόηδι όσο ένα άλογο. Το βόηδι είναι για να τραβάει το αλέτρι. Δεν γίνεται να το βάλουμε σαμάρι και να το φορτώσουμε. Το άλογο πάλι κακώς το βάζουμε στο αλέτρι, γιατί είναι για να σηκώνει βάρος. Για την άλλη δουλειά είναι το ένα, για άλλη δουλειά είναι το άλλο. Να μην θέλουμε να βάλουμε όλο τον κόσμο στο δικό μας καλούπι. Ο καθένας έχει το δικό του. Να παραβλέπουμε και μερικά όταν δεν βλάπτουν. Εάν μπορούσαν να μπουν σε μια τάξη όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, δεν θα γίνονταν αταξίες και θα ήταν και εδώ παράδεισος. Να μην έχουμε λοιπόν απαιτήσεις παράλογες από τους άλλους. Για τη μουσική μας συνέχεια θα περάσουμε να απολαύσουμε τις χριστουγεννιάτικες καταβασίες, Χριστός Γεννάται, τις σύντομες από τον Θρασίβουλο Στανίτσα και την αργή ενάτη μυστήριων ξένων.
Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώσιτε. Άσατε το Κύριο πάσα η γη και επροσύνη. Ανυμνήσατε λαοί ότι δεν δόξαστε. Όσον ειρήνης πατή κτιρμών κιντ μεγάλη δόλησον των αγγέλων ειρήνην παρεκόμενον απέστειλας ημίν ως εν Θεοδοσίας προς πως οδηγήσεντες εκ νυκτός ορθίζοντες δοξολογούμε σε φιλάνθρωπε. Υπέρ δες ευσεβίας συντραφέντες δισεύους προστάγματος καταχρονίσαντες πυρός απειλήνου και πτωίζησαν ανεμέσω της φλογός νεσκόντες εξαλλών. Ο των πατέρων Θεός ευλογητός μεγάλημον ψυχή μου την τιμιωτέραν Amen.
Βασίβουλος Στανίτσας και καταβασίες με ενάτιο δί σε αργό ερμολογικό μέλος. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνιν, εργό δε σεστίν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnosblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Ο κόσμος πάει άσχημα σήμερα γιατί όλοι λένε μεγάλες αλήθειες που δεν ανταποκρίνονται όμως στην πραγματικότητα. Τα γλυκά λόγια και οι μεγάλες αλήθειες έχουν αξία όταν βγαίνουν από αληθινά στόματα και πιάνουν τόπο μόνο στους καλοπροαίρετους ανθρώπους και σε εκείνους που έχουν καθαρό νου. Γέροντα, υπάρχει ειλικρίνεια κοσμική και ειλικρίνεια πνευματική? Ναι, βέβαια. Η κοσμική ειλικρίνεια έχει αδιακρισία. Μιλάει δηλαδή κανείς ευκαιρός ακαιρός? Εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι αλήθεια. Αλλά αν πεις καμιά φορά την αλήθεια χωρίς διάκριση, αυτό δεν είναι αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, είναι αλήθεια ότι ο τάδε είναι βλαμμένος. Αν πας όμως να το πεις αυτό, δεν ωφελείς. Ή άλλος λέει, για να είμαι ειλικρινής, θα πάω να αμαρτήσω στην πλατεία. Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια. Όποιος έχει πολλή διάκριση, έχει αρχοντική αγάπη, θυσία και ταπείνωση. Και την πικρή ακόμη αλήθεια τη λέει με πολύ απλότητα και τη γλυκαίνει με την καλοσύνη του, με αποτέλεσμα να ωφελεί πιο θετικά από τα γλυκά λόγια, όπως τα πικρά φάρμακα ωφελούν περισσότερο από τα γλυκά σιρόπια. Η αλήθεια όταν χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση μπορεί να κάνει έγκλημα. Μερικοί ενεργούν εν ονόματι της αλήθειας και εγκληματούν. Όταν κανείς έχει ειλικρίνεια χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει διπλό κακό. Πρώτα στον εαυτό του και ύστερα στον άλλον. Γιατί αυτή η ειλικρίνεια δεν έχει σπλάχνα. Όποιος θέλει να είναι πράγματι ειλικρινής, ας ξεκινήσει να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του. Γιατί από εκεί ξεκινάει η πνευματική ειλικρίνεια. Όταν κανείς δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, κοροϊδεύει και αδικεί. Τουλάχιστον μόνο τον εαυτό του. Όταν όμως συμπεριφέρεται χωρίς ειλικρίνεια προς τους άλλους, αμαρτάνει θανάσιμα, γιατί κοροϊδεύει τους άλλους. Εξ Αποστηλάριο, από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Έννοι του δευτέρου ήχου, από τον Κυριαζή Δασκαλούδη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ακούσαμε το πέμπτο εξαποστολάριο από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, ενώ ο Κυριαζής Δασκαλούδης μας έψαλε τους ένους του δευτέρου ήχου μέσα στη χειρά αυτών. Και συνεχίζουμε. Μπορεί γέροντα να κινείται κανείς έτσι από απλότητα, το να λέει δηλαδή αδιάκριτα την αλήθεια? Τι απλότητα? Πού τη βρήκες σε έναν τέτοιον άνθρωπο την απλότητα? Αν είναι παιδάκι θα έχει απλότητα. Αν είναι άγιος θα έχει απλότητα. Αν είναι μεγάλος και δεν είναι καθυστερημένος στο μυαλό και κινείται έτσι, θα είναι διάβολος. Και πώς αισθάνεται αυτός? Κόλαση, σωστή. Ο ένας πειρασμός διαδέχει τον άλλον. Συνέχεια πειρασμοί. Γέροντα, δεν μπορεί όμως να φέρεται κανείς με ευθύτητα. Η ευθύτητα, έτσι όπως την χρησιμοποιούν πολλοί, έχει ένα νομικό πνεύμα. Είμαι ευθύς, λένε. Κηρύττω επί των δωμάτων και κάνουν τον άλλον ρεζίλι, αλλά τελικά γίνονται οι ίδιοι ρεζίλι. Είπα σε κάποιον μια φορά, τι είσαι εσύ, μαχητής του Χριστού ή μαχητής του πειρασμού? Ξέρεις πως υπάρχουν και μαχητές του πειρασμού? Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι φανατικός, αλλά να έχει αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα και σωστά να είναι, κάνει κακό. Γνώρισε ένα συγγραφέα που είχε ευλάβεια πολύ, αλλά μιλούσε στους κοσμικούς με μια γλώσσα ομή, που προχωρούσε όμως σε βάθος και τους τράνταζε. Μια φορά μου λέει, σε μια συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σε μια κυρία, αλλά με τον τρόπο που της το είπε την είχε σακατέψει, την πρόσβαλε μπροστά σε όλους. Κοίταξε, του λέω, εσύ πετάς στους άλλους χρυσά στεφάνια με διαμαντόπετρες. Έτσι όμως που τα πετάς, σακατεύεις κεφάλια, όχι μόνο ευαίσθητα αλλά και γερά. Ας μην πετροβολούμε τους ανθρώπους χριστιανικά. Όποιος ελέγχει μπροστά σε άλλους κάποιον που αμάρτησε ή μιλάει με εμπάθεια για κάποιο πρόσωπο, αυτός δεν κινείται από το πνεύμα του Θεού, κινείται από άλλο πνεύμα. Ο τρόπος της Εκκλησίας είναι η αγάπη. Διαφέρει από τον τρόπο των νομικών. Η Εκκλησία πρέπει τα πάντα με μακροθυμία και κοιτάζει να βοηθήσει τον καθέναν, ό,τι και αν έχει κάνει, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Αδελφοί μου, ας τα ακούσουμε αυτά που είπε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, διότι έτσι συνηθίζεται στους κύκλους τους χριστιανικούς να πετροβολούμε ο ένας τον άλλον και δημοσίως πολλές φορές. Δύο δοξαστικά για τη συνέχεια. Ένα του πλαγίου πρώτου, δοξαστικό των ένων του Αγίου Νικολάου από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, και το πέμπτο Αθενός στη συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο.
Lord.
Κωνσταντίνος Πρίγκος και ο Θρασίβολος Στανίτσας ήταν οι δύο πρωτοψάλτες που μας έψαλαν το Πέμπτο Αθηνό και το Δοξαστικό των Ένων του Αγίου Νικολάου αντιστοίχως. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνους Υφαίνιν, εργώ δε σε στήν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής ymnos.blogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Βλέπω σε μερικούς ευλαβείς ένα είδος παράξενης λογικής. Καλή είναι η ευλάβεια που έχουν, καλή και η διάθεση για το καλό, αλλά χρειάζεται και η πνευματική διάκριση και ευρύτητα για να μην συνοδεύει την ευλάβεια ή τη στενοκεφαλιά ή γεροκεφαλιά, το γερό δηλαδή αρβανίτικο κεφάλι. Όλη βάση είναι να έχει κανείς πνευματική κατάσταση για να έχει την πνευματική διάκριση, γιατί αλλιώς μένει στο γράμμα του νόμου και το γράμμα του νόμου αποκτήνει. Αυτός που έχει ταπείνωση δεν κάνει ποτέ τον δάσκαλο. Ακούει και όταν του ζητηθεί η γνώμη του μιλάει ταπεινά. Ποτέ δεν λέει εγώ, αλλά ο λογισμός μου λέει. Οι πατέρες είπαν. Μιλάει δηλαδή σαν μαθητής. Όποιος νομίζει ότι είναι ικανός να διορθώνει τους άλλους, έχει πολύ εγωισμό. Όταν γέροντα ξεκινάει κανείς από καλή διάθεση να κάνει κάτι και φθάνει στα άκρα, λείπει διάκριση. Είναι ο εγωισμός μέσα στην ενέργειά του αυτή και δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό πιάνει τα άκρα. Πολλές φορές από ευλάβεια ξεκινούν μερικοί, αλλά που φθάνουν. Όπως οι εικονολάτρες και οι εικονομάχοι. Άκρη το ένα, άκρη το άλλο. Οι μεν έφτασαν στο σημείο να ξύνουν την εικόνα του Χριστού και να ρίχνουν τη σκόνη μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να γίνει καλύτερη η Θεία Κοινωνία. Οι άλλοι πάλι έκαιγαν τις εικόνες και τις πετούσαν. Γι' αυτό η Εκκλησία αναγκάστηκε να βάλει ψηλά τις εικόνες και όταν πέρασε η διαμάχη τις κατέβασε χαμηλά για να τις προσκυνούμε και να απονέμουμε τιμή στα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ήρθε η ώρα για χειροβικό του δεύτερου ήχου του Αθανασίου Καραμάνη σε εκτέλεση Δημητρίου Νερατζή. Oh.
Oh.
ακούσαμε χειροβικό σε ήχο δεύτερο από τον Δημήτρη Νερατζή. Και επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος, φίλες και φίλοι, είναι αδύσοπιτος, θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε λειτουργικά σε ήχο δευτερόπρωτο και άξονες του Φιλανθίδου, επίσης σε ήχο δευτερόπρωτο, από τον Μανώλη Χατζημάρκο. Και πάνω μη τον
Θεού. Ο Μανώλης Χατζημάρκος μας απέδωσε λειτουργικά και αξιονιστή σε ήχο δευτερόπρωτο. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό έφτασε και η σημερινή μας εκπομπή, συνθεώ πάντα στο τέλος της, και πάντα συνθεώ θα ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνος Ιφαίνιν, εργόδες εστί». Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είχε όπως πάντα Παναγιώτης Γαλάνης. Από την εκπομπή «Ύμνος Ιφαίνιν, εργόδες εστί», χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ύμνος Ιφαίνιν, εργόδες εστί. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους.